Κύριε Παπανδρέου, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης από πλευράς News Hub για να κάνουμε αυτό το podcast. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας που πραγματοποιεί το κόμμα και εσείς προσωπικά ως εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Πασό Κινάλ. Καλημέρα κύριε Βαράκη και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε, πριν από μερικές ώρες συμμετείχατε σε μια πολύ εξαιρετική εκδήλωση γεμάτο συνέστημα, φόρτιση συναισθηματική, οργανωμένη από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου. Ένα ταξίδι στον χρόνο. Ο τίτλος της εκδήλωσης αυτής ήταν ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του. Συμμετείχατε εσείς, συμμετείχε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Θέλω έτσι ένα απόσταγμα από αυτή την εκδήλωση, παρακαλώ, πριν πάμε στα ευρωβουλευτικά. Πες ότι κάποιος κόσμος είχε έρθει σπίτι μας και ανοίγουμε το άλμπουμ τις φωτογραφίες της οικογένειας. Και πάνω σε αυτό βλέπουμε φωτογραφίες και συζητάμε, σε αυτή την περίπτωση χθες, συζητάμε με τον κόσμο τι έγινε τότε, τι σήμαινε η Κούντα, πώς ήταν οι σχέσεις μεταξύ μας. Ξέρετε, σαν να έχει το οικογενειακό άλμπουμ φωτογραφιών. Φυσικά έχει και πολιτική η φίλη, γιατί μιλήσαμε για τα πολιτικά, μιλήσαμε για τη διαδρομή της Ελλάδος από τις αρχές του 60 μέχρι σήμερα. Ήταν περισσότερο συναισθηματικό, όπως είπατε, και λιγότερο τι έκανε το Πασό για την Ελλάδα. Αυτό τα έχουμε πει πολλές φορές. Ήταν να φέρουμε τον κόσμο κοντά με μια άλλη διάσταση. Ειδικά, ξέρετε, με τις ευρωεκλογές και γενικότερα τις εκλογές, είναι υποχρεωμένος ο κάθε υποψήφιος να δώσει μια τυπική πολιτική ομιλία. Θέλουμε να σπάσουμε αυτό το τη συνήθεια, να κάνουμε κάτι πιο δημιουργικό και να έρθει ο κόσμος να ακούσει κάτι διαφορετικό. Όχι πάλι τα ίδια, αν θέλετε. Με 42 υποψήφιους σε κάθε κόμμα. Κάπου 800 υποψήφοι, καταλαβαίνετε. Πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε άλλη προσέγγιση στη συζήτηση με τον κόσμο. Ήταν εξαιρετική η εκδήλωση, την παρακολούθησα διαδικτυακά μέσω από το YouTube. Μπράβο σας και αυτό φαντάζομαι ότι το επαναλαμβάνετε σε αρκετές πόλεις ανά την Ελλάδα. Κύριε Παπανδρέου, παρακαλώ. Δεν το ξανακάνουμε. Μόνο εδώ. Δεν μπορεί να δείξει το άλλο πολλές φορές. Εδώ μόνο τέλειωσε. Μόνο. Για άλλη μία φορά η οικογένεια Παπανδρέου τιμάει την Κρήτη και βεβαίως. Εκτιμώ ότι αυτό ανταποδίδεται στο πέρασμα του χρόνου. Κύριε Παπανδρέου, πώς πάνε τα πράγματα προεκλογικά για το Πασό Κινάλ, από εκεί να ξεκινήσω. Πώς είναι η επισκέψη σας στην Κρήτη, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, τι θέματα, τι προβληματισμούς σας βάζουν σε σχέση με τα ευρωβουλευτικά. Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχει μία παρατήρηση ότι η προεκλογική περίοδος για τις επερχόμενες ευρωεκλογές στην Ελλάδα θυμίζουν, μάλλον λέει ο κόσμος, περισσότερο εθνικές εκλογές. Ασχολούμαστε κυρίως με τα εσωτερικά μας προβλήματα. Δεν ακούμε πράγματα, δεν ακούμε θέματα για την Ευρώπη, την προσέγγιση της Ελλάδος με την Ευρώπη, το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για αυτήν και τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα διεκδικώντας μέσα από εσάς, τους γιν και υποψήφιους ευρωβουλευτές. Ναι, θέσετε πολλά θέματα. Εγώ θα έλεγα είναι ένα μείγμα και εθνικών εκλογών, ένα είδος εθνικών εκλογών, που δεν είναι εθνικές εκλογές, αλλά είναι ένα είδος δημοψηφίσματος. Αλλά παντού και στην Κρήτη και αλλού, εγώ ίσως επειδή είμαι νυν ευρωβουλευτής, ακούω τα προβλήματα. Δηλαδή η έλλειψη αρδευτικών έργων, δρόμοι που δεν έγιναν ποτέ τόσα χρόνια, το πρόβλημα στο ΕΣΥ, το θέμα της έλλειψης εργατικών χεριών στην Κρήτη, το θέμα των μεταναστών. Όλα αυτά είναι ελληνικά θέματα, αλλά και ευρωπαϊκά, γιατί η Ευρώπη προτείνει λύσεις. Η Ευρώπη έχει μια γερή χρηματοδότηση για τη λύση, το οποίο περνάει μέσα από το εθνικό σύστημα. Δηλαδή, πολλές φορές η Ευρώπη μπορεί να δώσει χρήματα για τα αρδευτικά και να μην φτάσουν στο Βιάνο, για παράδειγμα. Καταλάβατε. Άρα, είναι και ο σχεδιασμός. Είναι ένα μείγμα των δύο πραγμάτων, και έτσι έλεγα και η συζήτηση είναι μείγμα μεταξύ τι θα κάνει το Πασό και η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς η Ευρωβουλή, η Ευρώπη περισσότερο μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Και εκεί που μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, ένα πρόσταγμα, κάτι που πρέπει να κάνουν όλοι οι ευρωβουλευτές όταν φτάσουμε, να βοηθήσουμε τη Θεσσαλία. Θα μου πείτε, η Κρήτη έχει πολλά προβλήματα. Η Θεσσαλία όμως θα φύγουν από την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι μετά την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή. Άρα υπάρχουν και προτεραιότητες. Προφανώς τα θέματα της Κρήτης, ΒΟΑΚ, καθυστέρησαν, το αεροδρόμιο, λείπουν δρόμοι. Δεν μπορεί η Ευρώπη να τα κάνει όλα αυτά. Θέλει με την τοπική κοινωνία και με το κράτος να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Άρα τα προβλήματα που ακούω, κύριε Βαρνάκη, είναι και αυτά που λέτε εθνικά, αλλά παντού υπάρχει Ευρώπη.
όπου ανοίξουμε, όπου σηκώσουμε το πέπλο της συζήτησης από κάτω την Ευρώπη. Ιδιώσεις όμως τουρισμός για την Κρήτη, περισσότερα ελληνικά προϊόντα, λιγότερη εισαγωγή από το εξωτερικό. Αν έχουμε πολλούς τουρίστες στην Κρήτη, για παράδειγμα, τι θα γίνει με το νερό, τα έσοδα πάνε σε ξενοδοχεία, μήπως τα έσοδα πρέπει να πάνε σε πιο παραγωγικές ή σε άλλο είδους επενδύσεις. Όλα στρέφουν γύρω από την Ευρώπη τελικά. Σωστές είναι οι εύστοχες παρατηρήσεις σας. Στη 12η θητεία σας στο Ευρωκοινοβούλιο, ποια ήταν η σημαντικότερη παρέμβασή σας αναφορικά με τις διεκδικήσεις της Ελλάδος? Ναι, ήταν το τελευταίο μέρος της Ευρωβουλής, όπου οι παρεμβάσεις είναι δύσκολες. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις καταφέραμε στον αλλιευτικό χώρο. Θα μου πείτε, δεν έχει Κρήτη ιδιοτροφία ή μπορεί να έχει, δεν ξέρω. Για τις παράνομες δανείες της Τουρκίας μαζί με τις παράνομες εξαγωγές της Τουρκίας με λιγότερη ποιότητα ψαριών που τα επιδοτούν και μαζί με τις Ισπανούς που έγινε μια καλή συμμαχία, καταφέραμε να ζητήσουμε κύρωση, δηλαδή πρόστιμο, καμπάνω, όπως λέμε στη λαϊκή, στην Τουρκία για τις παράνομες πρακτικές. Το ένα. Το άλλο είναι, ζητήσαμε με την πρόεδρο, έφερε την πρόεδρο, κάλεσα και ήρθε η πρόεδρο των Σοσιαλιστών, δηλαδή το Πασόκ στην Ευρωβουλία, καταλάβουν οι άνθρωποι. Που ήταν, είμαστε κάτω σχεδόν 200 ευρωβουλευτές και καταφέραμε να αυξήσουμε τις αποζημιώσεις για τη Θεσσαλία. Αυτές είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις σε συμβολικό επίπεδο, δυνατές κυρώσεις, δυνατές προτάσεις εναντίον της Τουρκίας για τις παραβιάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήμουν ο πρώτος που στήριξε τον Μπελέρη ως εκπρόσωπος τότε της μειονότητας. Τώρα έγινε αλλιώς τώρα που έγινε ευρωβουλευτή. Άλλο. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε τη διαθέρμη. Τότε ήταν για όλους Έλληνες, τώρα είναι για ένα κόμμα. Και επίσης το θέμα της παρέμβασης, επέμβασης στον Αζερμπαϊτζάν, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ με τους Αρμένιους, που ξέρετε είναι πάλι ελληνικό θέμα, εμέσως το θέμα των Αρμενιών. Αυτά είναι θέματα που σηκώσαμε ψηλά. Είχαμε όλη την παροικία, όλους τους Αρμένιους μαζί μας και βρήκαμε πολλούς συνεργάτες, πολλούς άλλους ευρωβουλευτές που συμφωνούν για την καταδίκη και υπέρ της Αρμενίας. Για τον Μπελέρη δεν βρήκα συμπαθούντα αυτιά, γιατί γεωπολιτικώς η Αλβανία έχει πάει με την Αμερική και έτσι δυστυχώς η Ευρώπη επηρεάζεται πολύ από την πολιτική της Αμερικής. Είναι άλλο πρόβλημα που πρέπει να αλλάξει. Και τον Μπελέρη το είχαν σαν μικρό πράγμα, δεδομένου ότι η Αλβανία είναι στους σύμμαχους κατά της Ρωσίας. Καταλαβαίνετε πως η γεωπολιτική πλέγει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός ανθρώπου που είναι ακόμη φυλακή. Υπάρχει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον απογαλακτισμό της Ευρώπης και ο Μακρόν το ξεκίνησε από την Αμερική, ξεκινώντας με την πιθανή έλευση του Τραμπ, που μπορεί να σημαίνει ότι δεν θέλει η Αμερική να είναι στο ΝΑΤΟ. Έχουμε τέτοια παλαβά πράγματα να πούμε, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι η Ευρώπη στρέφεται και πάντα πάει προς μια ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και ίσως ευρωστρατό, που μπορεί να μείνει στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με κινδύνους εμείς από την Τουρκία, η Φιλανδία, από τη Ρωσία, έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε πώς η Ευρώπη μπορεί να φυλάσει η ίδια τα σύνορά της και να μην περιμένει πάντα τον μεγάλο αδερφό που λέγεται ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε. Αυτά είναι θέματα που συζητήσαμε. Και επίσης πήρα θέση υπέρ των μελισσοκόμων σε ένα χρόνο και ρώτησα του μελισσοκόμου εδώ στην Κρήτη, μάλιστα, γιατί ανεψιός μου είναι και σε αυτό το χώρο. Όλες οι ετικέτες θα λένε αν είναι από την Ελλάδα ή όχι, γιατί ο κόσμος αγοράζει μέλι και δεν ξέρει από πού είναι. Είναι μικρές παρεμβάσεις, όμως που έχουν σημασία και για τους κτηνοτρόφους. Κτηνοτρόφους έκανε δουλειά. Είναι συγκεκριμένες κοινωνίες, συγκεκριμένες τάξεις, που όμως ήδη ενδιαφέρονται πολύ αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο το κοινό, αλλά ο Ευρωβουλευτής πρέπει να αναλάβει και τους ανθρώπους του ΜΟΧΤΟΥ που δεν είναι στο κεντρικό σύστημα της πολιτικής, αν θέλετε, αλλά είναι και αυτή μέρος Ελλάδος. Κύριε Παπαδρέου, ομολογώ ότι βάλατε πολύ σημαντικά θέματα και ασχοληθήκατε με ζητήματα εξαιρετικής σημασίας και εθνικής σημασίας εκτός από ευρωπαϊκής και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για να τα εξειδικεύσουμε θέτοντας άλλα υποερωτήματα. Όμως δεν θα το κάνω αυτό σε άλλη στιγμή, σε άλλο χρόνο. Φοβάστε, κύριε Παπαδρέου, για την μη συμμετοχή των Συνελλήνων στις επερχόμενες ευρωεκλογές? Γίνονται έρευνες και τα πράγματα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς μπορούν να αντιστραφεί αυτό το φαινόμενο? Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι μάλλον το μεγάλο πρόβλημα στις εκλογές ευρωεκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα, η μη συμμετοχή και μάλλον των νέων. Και σημαίνει ότι η μη συμμετοχή είναι ένα πρόβλημα του πολιτικού συστήματος που... Και μάλλον είναι εμβολικό για το πολιτικό, ένα γενικότερο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, δεν πειράζει, δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Να βολευτείτε με αυτά που έχετε, λίγο θα σας βοηθήσουμε.
Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα πράγματα, είσαστε μικροί, δεν είναι για την Ελλάδα, για το κάθε ψηφοφόρο. Αυτό βολεύει πάρα πολύ ένα είδος συστήματος εξουσίας που έχει καταφέρει να μας πείσει, λέω μας, γενικά όλους μας, ότι δεν παίζει ρόλο η ψήφο σας και μην ασχοληθείτε πάρα πολύ. Είμαι στρατό εδώ, θα αναλύνουμε σιγά σιγά τα προβλήματα. Οι μεγάλες αλλαγές π.χ. του ΠΑΣΟΚ, μην ασχοληθείτε, εμείς θα τα λύσουμε. Όταν λέω εμείς, κάποιες μεγάλες αόρατες δυνάμεις που δεν ξέρουμε ποιες είναι. Καταλάβατε. Οπότε αυτή η μη συμμετοχή βολεύει ένα σύστημα πάρα πολύ. Το σύστημα της συντήρησης και το τακτοποίησης αυτού του είδους καπιταλισμού που ζούμε σήμερα. Εγώ προτείνω προφανώς στους νέους, αν μας ακούνε, να συμμετάχουν και να διαλέξουν το κόμμα που θέλουν. Προφανώς προτιμώ να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ και αν με αγαπάνε και εμένα, να σταυρώσω εμένα. Είναι ελεύθερος ο κάθε πολίτης να κρίνει. Γιατί μετά μην με γκρινιάζουμε αν δεν βγάλουμε καλούς ευρωβουλευτές ή αν δεν έχουμε δύναμη στην Ευρωβουλή ή αν δεν πάει καλά και βγουν περίεργες δυνάμεις από την Ελλάδα που δεν μπορούν να κάνουν δουλειά υπέρ της χώρας. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσει ο καθένας αν ακούει. Σημαντικό να πει και στους φίλους ή φίλες του να έρθει να ψηφίσει. Κύριε Παπαδρέου, πιεσμένος ο χρόνος από την πλευρά σας και το σέβομαι. Τελευταίο ερώτημα. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την κατάσταση, την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η ακροδεξιά παίρνει κεφάλι και αναγεννά, αναπαράγεται ως δερναία ύδρα σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινδυνεύουν τα δημοκρατικά κόμματα μπροστά της. Η κεντροαριστερά δυστυχώς, αντί να ανασυντάσσεται, αλληλοσπαράσσεται. Τι λάθος γίνεται? Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα έλεγα, πρώτα απ' όλα υπάρχει μεγάλο σύστημα, αν θέλετε, προπαγάνδας, και δεν είναι συνωμοσία αυτά, που θέλει να χτυπήσει το κράτος πρόνοιας, να πάμε σε ιδιωτικοποιήσεις, να μην υπάρχει στήριξη, να είναι φτωχός ο εργάτης γιατί είναι πιο εύκολο να το πιάνει για δουλειά. Αυτό είναι μια γενικότερη θεώρηση που αν δείτε όλα αυτά τα think tanks τα τελευταία 30 χρόνια επενδύουν πλούσιοι άνθρωποι σε ένα είδος μορφής προπαγάνδας να περάσει στον κόσμο ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει καλό, είναι κακό. Παρεμβαίνει στη ζωή μας, μας φορολογεί, να φύγει το κράτος. Άρα, το κράτος πρόνοιας κατέρευσε. Όμως έχουμε και ευθύνη εμείς, όταν λέω εμείς πάλι γενικότερα, όσοι μιλάνε για την αριστερά, έχουμε περάσει το νόημα, κακώς και πιο πολύ, αν θέλετε, το ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτό ξέφραγο αμπέλι και μπείτε μετανάστες και κάνετε ό,τι θέλετε. Υπάρχει εντύπωση δηλαδή ότι ο πρακτικός χώρος ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον πρόσφυγα που είναι στο Αιγαίο παρά τον πολίτη της Ελλάδας να δώσει συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο λαϊκισμός της δεξιάς, αν θέλετε, ακροδεξιάς, επενδύει στο φόβο. Την ανασφάλεια με τους μετανάστες προφανώς, ανασφάλεια στη δουλειά, ανασφάλεια παντού. Προτείνει εύκολες λύσεις, όμως που τα είδαμε αυτά και επισήμιζα, δεν υπάρχει εύκολη λύση. Δεν διαγράφει τα προβλήματα με μια μεσική σπλαστική μνημόνια, όπως στη Γαλλία, που ανεβαίνει πάρα πολύ το κόμμα της Λεπέν και ίσως θα βγει πρώτο στις ευρωεκλογές. Επενδύει στο φόβο. Αλλά τι θα κάνουμε με τους μετανάστες που έχουν μεγάλο πρόβλημα? Θα τους διώξουν από το Παρίσι, που είναι το μεγάλο τους πλήγμα, αν θέλετε, που εκεί υπάρχει η διχόνοια. Θέλει ένα είδος σοσιαλισμού με μικρό σύ, με μια κυβέρνηση και ένα κράτος που αγκαλιάζει αυτά τα προβλήματα και τα λύνει. Όχι τα σπρώχνει στο πλάι, τα βάζει κάτω από το χαλί. Όμως έχετε δίκιο. Αυτή η Ευρώπη που θα βγει σε επόμενες εκλογές, αν το προσέξουμε, ενώ οι μέσοι ψηφοφόροι, δεν θα μας αγαπάει σαν χώρα, δεν θα αγαπάει την Ευρώπη τώρα με αυτό που έχουμε, με όλα τα προβλήματα. Θα είναι μια Ευρώπη που κάθε χώρα θα κοιτάει τα δικά της και θα βάζει τα δικά του σύνορα και φρούρια, αν θέλετε. Κύριε Παπαδρέου, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την εξαιρετική συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και εύχομαι καλή εκλογή. Κύριε Παπαδρέου, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Καλή μας συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.